He then risen with Christ. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού. So God is talking about people who have been risen with Christ. Άρα ο Θεός εδώ μιλά για ανθρώπους που έχουν συναναστηθεί με τον Ιησού. Amen. The Lord Jesus' resurrection was a natural, physical, supernatural resurrection. Η ανάσταση του Χριστού ήταν στο φυσικό κόσμο, αλλά μια υπερφυσική ανάσταση. But at the same time, very natural. It happened really bodily. We believe in the bodily resurrection of the Lord Jesus. Ταυτόχρονα ήταν μια πραγματική, μια φυσιολογική ανάσταση που έγινε σωματικά και το πιστεύουμε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε σωματικά. But at the same time, every time a person becomes a believer. Αλλά ταυτόχρονα την ίδια στιγμή που κάποιος πιστεύει στον Κύριο, γίνεται πιστός. We have been resurrected with Christ. Συναναστένεται με τον Ιησού Χριστό. And we have been co-seated with Christ at the right hand of the Father in the heavenly places. Και έχουμε συγκαθίσει με τον Ιησού στα ουράνια. So, who is God speaking to? Άρα σε ποιον απευθύνεται ο Θεός? Not to the unbelievers. Όχι στους άπιστους. To the believers. Αλλά στους πιστούς. How do we know that? Πώς το γνωρίζουμε αυτό? If ye then be risen with Christ. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού. If you are born again, seek the things that are above. Με άλλα λόγια, αν είσαστε αναγεννημένοι, τα άνω φρονείτε. If you are not born again, you cannot do that, even if you try hard. Εάν κάποιος δεν είναι αναγεννημένος, δεν μπορεί να φρονεί τα άνωθεν, έστω και αν προσπαθήσει. So this message is to Christians, isn't it? Άρα αυτό το μήνυμα απευθύνεται στους χριστιανούς. An unbeliever cannot set his affection on things above. Κάποιος που δεν είναι πιστός, δεν μπορεί να φρονεί τα άνωθεν. But a believer who has been resurrected with Christ. Αλλά ο πιστός που έχει συναναστηθεί με τον Ιησού. In the power of the Holy Spirit. Με τη δύναμη του Αγίου. He can set his affection on things above. Μπορεί να φρονεί τα άνωθεν. But because we walk in this life daily, αλλά επειδή σε αυτή τη ζωή περπατάμε, ζούμε καθημερινά, there is a fight that we should fight. Υπάρχει μια μάχη την οποία πρέπει να πολεμούμε. You know, sometimes when we talk with believers. Μερικές φορές καθώς μιλάμε με πιστούς, they're telling me, but brother, you know, we live in this life. That's a literal life. It affects us. What happens around us? Around us. Ζούμε σε αυτή την καθημερινή ζωή και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας επηρεάζουν. Oh yes, they are very real. Ναι, είναι πραγματικά όντως. That's exactly what the word of God is saying right here. Αυτό είναι ακριβώς που λέει ο λόγος του Θεού εδώ. All of you that are born again, that you're supposed to set your affection on things above. Όλοι εσείς που είσαστε αναγεννημένοι, οι οποίοι πρέπει να φρονείτε τα άνωθεν. There is a real fight you've got to fight. Υπάρχει μια πραγματική μάχη την οποία πρέπει να πολεμήσετε. And you've got to fight it in the way we received in two recipes. Και θα πρέπει να την πολεμούμε με τρόπο που έχουμε δύο συνταγές να το κάνουμε. First recipe is 2 Corinthians 10. 3, 4 and 5. Πρώτη συνταγή είναι Β' Κορινθίους 10, 3, 4 και 5. Amen. And the second one. Και η δεύτερη συνταγή is in Zechariah 4, 6. Είναι στο Ζαχαρία 4, 6. Not with power, with human power. Ουχή διαδυνάμεως, ανθρώπινης δυνάμεως. Ουδέδια ισχύος, not with human power, not with human mind. Ουδέδια ισχύος, but by my spirit, saith the Lord. Αλλά δια του πνεύματος μου, λέγει ο Κύριος. Not by might, nor by power. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέδια ισχύος. But by my spirit, saith the Lord. Αλλά δια του πνεύματος μου, λέγει ο Κύριος. So is the Holy Spirit higher than any other power? Άρα είναι το Πνεύμα το Άγιο πιο ψηλά σε δύναμη παρά οποιαδήποτε άλλη δύναμη. If he is, if God doesn't need to say by my power. Αν είναι ο Κύριος, δεν θα χρειάζεται. Γι' αυτό ο Θεός δεν χρειάζεται να πει.
By my power. Δια της δυνάμεώς μου. He just says by my spirit. Αλλά λέει δια του πνεύματος μου. You know God is triune. Ξέρετε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. The Father is omnipotent. Ο Πατέρας είναι πανταχού παρόν, παντοδύναμος. The Son is omnipotent. Ο Υιός είναι παντοδύναμος. And the Holy Spirit is omnipotent. Το Πνεύμα το Άγιο είναι παντοδύναμος. He's also omniscient. Και είναι επίσης και πανταχού πανσοφός. Amen. And he is everywhere at the same time. Και είναι ταυτόχρονα και. And all of these attributes refer to the three persons of the Trinity. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται και στα τρία πρόσωπα της τριαδικότητας. But God has chosen so that. Αλλά ο Θεός έχει διαλέξει. The triune God has chosen. Ο τριαδικός Θεός μας έχει επιλέξει. Έχει επιλέξει. Έχει επιλέξει. So that he shows his power by his spirit. Να δείχνει τη δύναμη του δια του πνεύματος του. By the Holy Spirit. Δια του πνεύματος του Αγίου. Amen. So God says you're resurrected with Christ. Έτσι ο Κύριος λέει είσαστε συναναστημένοι δια του Ιησού. Set your affection. It's up to you. Φρονείτε τα άνωθεν και εξαρτάται αυτό από σας. It's up to you because I have given you the power. You've got to give me your will. Σας έδωσα τη δύναμη, λέει ο Κύριος, πρέπει να μου δώσετε το θέλω. Η επιλογή είναι δική σας. The Lord says the power is mine, the will is yours. I gave it to you. I gave it to you, but it's yours. Ο Κύριος λέει η δύναμη είναι δική μου, αλλά το θέλω είναι δικό σας. I have given it to you. Σας έδωσα. But you've got to choose to say yes or no. Αλλά θα πρέπει να επιλέξετε να πείτε ναι ή όχι. So how many of us today we can say yes, Lord, I want to. Έτσι πόσοι από μας σήμερα επιλέγουμε να πούμε στον Κύριο ναι, Κύριε, το θέλω. It's not that I can. It's not that I can do it by myself. Δεν είναι ότι μπορώ από μόνος μου να το κάνω. It's that I believe that by His power I can set my affection on things above. Αλλά είναι το ότι πιστεύω και εμπιστεύομαι ότι δια της δικής του δυνάμεως μπορώ να φρονώ τα άνωθεν. It's not that I'm not going to through the same temptations you're going through. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περνώ τους ίδιους πειρασμούς που και εσείς περνάτε. James said it this way. Ο Ιάκωβος το θέτει ως εξής. Elijah was a like man like unto you. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοίως με μας. Same temptations, passions and weaknesses. Με τους ίδιους πειρασμούς, τα ίδια πάθη και τις ίδιες αδυναμίες. Yet he prayed and there was no rain for 3 years. Παρόλα αυτά προσευχήθηκε και δεν υπήρξε βροχή για 3 χρόνια. And then he prayed again and there was rain. Και μετά προσευχήθηκε και πάλι έγινε βροχή. Something very powerful when weak persons yield to the Almighty God. Κάτι πολύ δυναμικό συμβαίνει όταν οι άνθρωποι ενδίδουν στον Άγιο Θεό. The weak people yield to the Almighty God. Οι αδύναμοι άνθρωποι ενδίδουν στον παντοδύναμο Θεό. So don't expect you've got to do things first and then believe that God will do it for you. Άρα μην περιμένεις να κάνεις εσύ πράγματα πρώτα και μετά ο Κύριος θα το κάνει για σένα. Believe that he can do it while you feel weak. Αλλά πρόσμενε ότι ο Κύριος θα το κάνει ενώ σου εσύ αισθάνεσαι αδύναμος. And let me give you another piece of instruction. Και θα σας δώσω ακόμα μερικές οδηγίες. Not only believe that he can do it while you are weak, being weak. Όχι μόνο να περιμένεις ότι ενώ εσύ είσαι αδύναμος ο Κύριος θα ενεργήσει. It's then that he is more able to do more powerful things in your life when you are weak. He is strong. Αλλά είναι μέσα στη δική σου αδυναμία που ο Κύριος θα φανεί πιο δυνατός. Όταν εσύ αισθάνεσαι αδύνατος, ο Κύριος τότε θα φανεί δυνατός. So today you have no excuse. I have no excuse. Άρα σήμερα ούτε εσύ έχεις δικαιολογία, ούτε εγώ έχω οποιαδήποτε δικαιολογία. Today that I feel in my weakest. Σήμερα που αισθάνομαι
πιο αδύναμος παρά κάθε άλλη φορά, ο Θεός μπορεί να με χρησιμοποιήσει με την περισσότερη δύναμη. Anybody believes it here, anybody believes it over the internet, in our church, στην εκκλησία μας, anybody believes it that is watching us, God can do exceeding abundantly above all we ask or think. Υπάρχει κάποιος εδώ που το πιστεύει, από αυτούς που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο ή από την εκκλησία μας στη Ρόδο, ότι ο Κύριος δύναται να κάνει υπέρ εκ περισσού παρά ό,τι ζητούμε. I'm saying exceeding. Υπέρ εκ περισσού. Abundantly. Πολύ περισσότερα. Above. Περισσότερα, πάνω of anything we ask or even imagine. Πάνω από αυτά που ποτέ ζητήσαμε ή σκεφτήκαμε ή φανταστήκαμε. Don't wait for another moment. Μην περιμένεις ούτε μία έξτρα στιγμή. But I failed in my studies. Μα απέτυχα στα μαθήματα μου. It doesn't matter. Δεν έχει σημασία. Let's not fail in the blood of Jesus. Ας μην αποτύχουμε στο αίμα του Ιησού. Let's not fail in setting our affection on things that are above and not on the earth. Ας μην αποτύχουμε στο να φρονούμε τα άνωθεν και όχι τα επίγεια. Come with your failures. Έλα με τις αποτυχίες σου. But come with repentance. Αλλά έλα με μετάνοια. Paul says in 2 Corinthians 12. Ο Παύλος λέει στη Β' Κορινθίους 12. Because when I am weak, his strength is being perfected in my weaknesses. Εν τη αδυναμία μου δεικνύεται η δύναμη του Κυρίου. Τελεία. Amen. But God refuses to see anything else than the blood of Jesus. Αλλά ο Κύριος αρνείται να δει οτιδήποτε άλλο παρά μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. As the righteousness in our lives. Σαν τη μόνη δικαιοσύνη μέσα στη ζωή μας. You know, we've got to be perfect to see God. Ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε τέλειοι για να δούμε τον Θεό. You know that. Το ξέρετε αυτό. You know that you have to be perfect to be able to pray. Το ξέρεις ότι πρέπει να είσαι τέλειος για να μπορέσεις να προσευχηθείς. You know that you have to be perfect in order to approach God in worship. Ξέρεις ότι πρέπει να είσαι τέλειος για να προσεγγίσεις το Θεό στη λατρεία. Do you realize that? Το καταλαβαίνεις αυτό? God has promised he will punish every sin, little or big sin, he will punish them all. Ο Κύριος λέει ότι θα τιμωρήσει κάθε αμαρτία, μεγάλη ή μικρή. You've got to be perfect. Πρέπει να είσαι τέλειος. And because you can never be perfect. Και εξαιτίας του ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Humanly speaking. Ανθρωπίνως μιλώντας. We only have one hope. Έχουμε μόνο μία ελπίδα. To fall on our face and say, God has been merciful to us. Να πέσουμε στο πρόσωπο μας κατά μούτρα και να πούμε, ο Κύριος φάνηκε λεήμον σε μας. The book of Lamentations 3. Στους Θρήνους 3. 22 και 23. The reason we have not vanished away and disappeared. Ο λόγος που δεν απολεσήκαμε. And been killed. Και δεν χαθήκαμε. And abused. And abused. Δεν μας κακομεταχειρίστηκαν. And sick and died. Και δεν αρρωστήσαμε ή να πεθάνουμε. Only one reason. Υπάρχει μόνο ένας λόγος. Great are the mercies of the Lord, they are renewed every day and every morning. Γιατί τα ελέη του Κυρίου είναι καινούργια καθημερινά, κάθε πρωί ανανεώνονται. So do not think that if I try harder, I can approach God greater. Έτσι μην νομίζεις ότι εάν προσπαθήσω περισσότερο, θα ευαρεστήσω τον Κύριο περισσότερο. You've got a responsibility to try harder and really wholeheartedly pursue holiness. Έχεις την ευθύνη να προσπαθήσεις περισσότερο και με όλη σου την καρδιά να ακολουθείς τον αγιασμό. But in all my holiness, in all the fear of the Lord in my life. Αλλά μέσα από όλο τον αγιασμό, μέσα από όλο το
φόβο του Κυρίου. In all the reverence I have for God. Μέσα στο σεβασμό που έχω στον Κύριο. God still cannot work on me or through me. Ο Κύριος και πάλι δεν μπορεί να εργαστεί επάνω μου και διαμέσου. Unless I am perfect. Παρά μόνο εάν είμαι τέλειος. And my only chance to, for God to see me perfect is through the blood of His Son, Jesus Christ. Και η μόνη περίπτωση για να με βλέπει ο Κύριος τέλειο είναι δια του αίματος του Ιησού Χριστού και της θυσίας του. We only have one hope. Έχουμε μόνο μία ελπίδα. For God to see us perfect. Για να μας βλέπει ο Κύριος τέλειους. Only through the blood of His Son. Μόνο δια του αίματος του Υιού του. So our job is to fall on our face and say, regardless of how good I do or how bad I do, I come in repentance before you, my God. Άρα, ασχέτως με το τι κάνουμε, πόσο καλοί είμαστε, θα πρέπει να πάμε κατά πρόσωπο, να πέσουμε με τα μούτρα μπροστά στον Κύριο και να του πούμε. And say, I plead no other righteousness but the blood of Jesus in my life. Δεν διεκδικώ οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη παρά μόνο τη δικαιοσύνη δια του αίματος του Ιησού Χριστού. The balance is that God does not accept somebody who says that and then yet he lives a loose life. Η ισορροπία είναι ότι ο Κύριος δεν εμπέζεται για να αποδειχτεί κάποιον που το λέει απλά και μετά ζει όπως θέλει. And has his affection on things below. Και να φρονεί τα επίγεια. No. Όχι. I'm supposed to do my best and leave God the rest. Θα πρέπει να κάνω εγώ το καλύτερο που μπορώ και να αφήσω τα υπόλοιπα στον Κύριο. But I should never base my success spiritually in my own efforts. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να βασίζω την πνευματική μου επιτυχία στις δικές μου προσπάθειες. Even though you've tried your best, έστω και αν προσπαθείς το καλύτερο, nothing can be achieved apart from the grace of God in our lives. Τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο δια της χάριτος του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Amen. Amen. Are you vowing today to give God all the glory? Δεσμεύεσαι σήμερα να δίνεις όλη τη δόξα στον Κύριο? I wonder why I didn't have the successes I expected. Διερωτούμε γιατί δεν πέτυχα στους τομείς που υπολόγιζα να πετύχω. Maybe that's better for me or for you. Αυτό είναι καλύτερο για μένα ή για σένα. Maybe I wasn't ready. Ίσως δεν ήμουν έτοιμος for any success για οποιαδήποτε επιτυχία until I'm ready to give him all the glory. Μέχρι που να είμαι έτοιμος να του δώσω όλη τη δόξα. There are things that I realize now that if God gave them to me 10 years ago or 15 years ago or maybe yesterday. Υπάρχουν πράγματα που συνειδητοποιώ ότι αν ο Κύριος μου τα έδινε πριν 10 ή 15 χρόνια ή ακόμα και χτες, maybe I would have missed it. Ίσως να μην μπορούσα να τα θαλάσσωνα. Ίσως να τα θαλάσσωνα. I can do only one thing. Μπορώ να κάνω μόνο ένα πράγμα. Να τα κάνω θάλασσα. Να τα κάνω θάλασσα. I drew something the other day. Έγραψα κάτι τις προάλλες. Ζωγράφισα. Ζωγράφισα κάτι. And I asked the brother, how do you see this picture, this drawing of mine? Ρώτησα τον αδερφό πώς φαίνεται αυτό. He said, τα έκανες θάλασσα. Μου είπε, τα έκανες θάλασσα. It was a boat in the sea. It was a boat in the sea that I drew. Ήταν ένα πλοίο. A boat in the sea that I drew. Μέσα στη θάλασσα που ζωγράφισα. But he said you made τα έκανες θάλασσα. You made a mess. Τα έκανες θάλασσα. Anyway, so God can take our messes and do a great thing out of it if we trust Him. Ο Κύριος μπορεί να πάρει οποιασδήποτε καταστασίες μέσα στη ζωή μας και να τα γυρίσει προς το αγαθό. If we only trust Him. Να μας πάρει πιο πολύ κοντά του αν τον εμπιστευτούμε. Is it any wonder that right the middle of the Bible? Υπάρχει το μέσο της Βίβλου. Στο μέσο της Βίβλου. Right in the in the middle verse. Το μεσαίο εδάφιο σε όλη τη Βίβλο. Psalms 118 and verse 8. Ψαλμός 118 και εδάφιο 8. It says that those who trust in men are accursed, but those who trust in God are blessed. Λέει ότι επικατάρατος πόσο
Βάζω επιστηριζόμενος επιβραχίων ανθρώπου. Αλλά ευλογημένος είναι αυτός που... επιστηρίζεται επί τον Κύριο. Amen. Praise the Lord. So we trust the blood of Jesus for our righteousness. Έτσι εμπιστευόμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού για τη δικαιοσύνη. We know everything is by grace and grace alone. Και ξέρουμε ότι όλα εξαρτώνται από τη χάρη είναι του βία, Θεού. Γίνονται βία. Γίνονται δια της χάριτος του Θεού και μόνο. By exercising faith and trust in His finished work at Calvary at the cross. Με το να εξασκούμε εμπιστοσύνη και πίστη στο τελειωμένο έργο πάνω στο Γολγοθά. The Lord says you're going to have a fight in your life. Ο Κύριος λέει θα έχετε μια μάχη στη ζωή σας. And many people are saying, yeah, but this is a real life, this is a real temptation. You don't know what I'm going through. Και πολλοί άνθρωποι λένε ναι, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρεις τι περνώ στην καθημερινή ζωή. You cannot understand me. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. I gave up a long time ago telling people I understand, brother or sister, I understand. Εδώ και πολύ καιρό έπαψα να λέω σε καταλαβαίνω, αδερφέ μου. You know why? Because I know the Bible says only Jesus can understand us. Γιατί γνωρίζω, η Βίβλος μας λέει ότι μόνο ο Κύριος μπορεί πραγματικά να μας καταλάβει. Only He has been through all kinds of temptations and He's able to save to the uttermost those who come to God through Him. Μόνο αυτός έχει περάσει όλους τους πειρασμούς και μπορεί να καταλάβει όλους τους πειρασμούς και να σώσει στο παντελές. Those who come to God through Him. Σε αυτούς που έρχονται στον Κύριο διά του Ιησού. So yes, you're going through hard times. I don't know what you're going through. Ναι, περνάς δυσκολίες και δεν ξέρω τι δυσκολίες περνάς. Even if you explain it to me. Έστω και αν μου εξηγήσεις. And you don't know what I'm going through as well. Και εσύ επίσης δεν ξέρεις τι δυσκολίες περνώ εγώ. Do you know what I'm going through? Ξέρεις τι περνώ εγώ. Can you understand me? Μπορείς εσύ να με καταλάβεις. So since neither of us can understand each other, άρα αφού κανένας από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει ο ένας let τον us άλλο, fall on our face and seek the one who can really help us. Ας πέσουμε με τα μούτρα μπροστά στον Κύριο και ας εξητήσουμε αυτόν που μπορεί να μας βοηθήσει. Stay there, but also go to Hebrews 4:15. Παραμείνετε εκεί, αλλά επίσης ας πάμε στους Εβραίους 4:15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Εβραίους 4:15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειρασέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίαση στο θρόνο της χάριτος, δι' αναλάβομαι έλεος και να εύρωμε χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Just repeating myself. Απλά θα επαναλάβω αυτό που είπα. Since we cannot understand each other what we are going through. Εφόσον δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο, τι περνά ο ένας και τι περνά ο άλλος. And since we cannot help each other really. Και δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Let us together seek the face of the one who can help us both. Μαζί και οι δύο ας εξητήσουμε το πρόσωπο αυτού που μπορεί να βοηθήσει και τους δύο μας. My job is not to bring you to me. My job is to bring you to the one who can help you, Jesus Christ, the Son of God. Η δουλειά μου δεν είναι να σας προσελκύσω προς εμένα, αλλά η δουλειά μου είναι να σας πάρω στον Ιησού Χριστό που μπορεί να σας βοηθήσει. I don't have a pastor that understands me. You will not find any pastor that can understand you. Μα δεν έχω ποιμένα που να μπορεί να με καταλάβει, που να καταλάβει τι περνώ. Δεν πρόκειται να βρεις ποιμένα που να σε καταλάβει. Except the great shepherd and bishop of our souls, the Lord Jesus Christ. Παρά μόνο τον ποιμένα και αρχιερέα των ψυχών μας, τον Ιησού Χριστό. And beyond that, you cannot understand what I'm going through. Και πέραν από αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις τι εγώ περνώ. Neither I can understand what you're going through. Ούτε και εγώ μπορώ να καταλάβω ακριβώς αυτό που περνάς εσύ. I don't even understand what I'm going through. Στην ουσία δεν καταλαβαίνω καλά-καλά το τι περνώ εγώ. I wonder what I'm going through. I wonder. Διαρωτώ με τι είναι αυτά που περνώ. We need Jesus, every one of us. Αλλά χρειαζόμαστε τον Ιησού Χριστό, ο καθένας από μας.
Verse 3. For ye are dead and your life is hid with Christ in God. Colossians 3:3. Colossians 3:3. Διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. This is the kind, this is real Christianity, Colossians 3. Αυτό είναι ο πραγματικός χριστιανισμός στους Κολοσσαίους 3:3. You've been risen with Christ, verse 1. Αναστηθήκατε, συνανέστητε μετά του Ιησού Χριστού. Εδάφια 1. Εδάφια 2, verse 2. Set your affection on things above and not on things on the earth. Εδάφιο 2, τα ανοφρονείτε μη τα επί της γης. Verse 3, you are dead. Εδάφιο 3, είσαστε, έχετε αποθάνει. Now this is an oxymoron. Αυτό είναι σχήμα οξύμορον. What does that mean? Τι σημαίνει αυτό? Verse 1 tells me I'm more alive than ever. Το εδάφιο ένα μου λέει ότι είμαι πιο ζωντανός παρά ποτέ. I just saw it. I believe the Holy Spirit. You see, God is speaking when you study His Word. Τώρα μόλις το είδα, πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο σου μιλά την ώρα που μελετάς τον Λόγο Του. You see, it's impossible to study the Word of God and God not speak to you. Είναι αδύνατο να μελετάς τον Λόγο του Θεού και ο Θεός να μην σου μιλήσει μέσα από τον Λόγο Του. I truly believe God spoke to me. Πραγματικά το πιστεύω ότι ο Θεός μου μίλησε. Because I'm studying this Bible, this New Testament for so many times for these 3+ decades. Γιατί διαβάζω αυτό το βιβλίο, αυτό το την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά για 3 δεκαετίες τώρα. And as I'm supposedly teaching you, I'm being taught. Και καθώς υποτίθεται ότι διδάσκω εσάς, διδάσκομαι. I've seen something I've never seen before. Έχω δει κάτι τώρα που δεν το έχω δει ποτέ πριν. Verse 1, I'm as alive as never before. Εδάφιο 1, είμαι περισσότερο ζωντανός παρά ότι υπήρξα ποτέ. Verse 3, I'm as dead as never before. Και στο εδάφιο 3 μου λέει ότι είμαι πεθαμένος όσο ποτέ. Προηγουμένος. Όσο προηγουμένος. Which one is true? Ποιο είναι αλήθεια? Both of them are true. Και τα δύο είναι αληθινά. I am alive and resurrected for the things that are above. Είμαι συνανεστημένος και είμαι ζωντανός για τα πράγματα που είναι άνωθεν. Shouting too much. Συγγνώμη, μου ξεφεύγει λίγο. Όχι μου ξεφεύγει. Επίτηδες μου ξεφεύγει, αλλά μου ξεφεύγει. Δεν ξέρω πώς μου ξεφεύγει, αλλά μου ξεφεύγει. I'm saying, I'm as alive as never before for the things that are above. Είμαι πιο ζωντανός παρά ποτέ για τα άνωθεν. I'm speaking about you. Και μιλώ και για σένα. And I'm as dead as never before for the things that are in the earth. Και είμαι πιο πεθαμένος παρά ποτέ για τα πράγματα του κόσμου. Look at this beautiful lady. Κοίταξε αυτή την όμορφη γυναίκα. I refuse, I'm dead. Αρνούμε, είμαι πεθαμένος. Amen. 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 But it's a real thing, I've got to resist it because I'm a real man. Ναι, αλλά είναι κάτι το πραγματικό και πρέπει να αντισταθώ σε αυτό το πειρασμό γιατί είμαι πραγματικός άντρας. But you're a pastor. Ναι, αλλά είσαι ποιμένας. I'm still a man. Παραμένω άντρας. You are a woman. Και εσύ είσαι γυναίκα. If you're not a woman, shut up, I'm not a woman. If you're not a woman, shut up, I'm not a woman. Εάν δεν είσαι γυναίκα, πες δεν είμαι γυναίκα. Any men here, any men? Μιλώ στους άντρες εδώ, οι άντρες. If you're a man and you're normal, then you are supposed to be delighted by seeing something of the opposite sex. Αν είσαι άντρας, πραγματικά θα πρέπει να χαίρεσαι. Να ελκύεσαι όταν... Να θαυμάζεις το αντίθετο φίλο. Να θαυμάζεις το αντίθετο φίλο. If you're a real man. Εάν είσαι πραγματικά άντρας. But if you're a Christian, you're a real man, but a dead man to the things of this world. Αλλά αν είσαι χριστιανός, ναι, είσαι πραγματικός άντρας, αλλά είσαι νεκρός προς τα πράγματα αυτού του κόσμου. So I have to remind myself I'm a man of God. Αλλά και έτσι πρέπει να υπενθυμίζω τον εαυτό μου. Είμαι άνθρωπος Θεού. I found myself shouting within me. Βρίσκω τον εαυτό μου να φωνάζει από μέσα μου. I'm a holy man of God. Είμαι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Not that I'm perfect, I am not. I have many weaknesses. I have to overcome them all. Όχι ότι είμαι τέλειος, έχω πολλές αδυναμίες τις οποίες πρέπει να ξεπερνώ.
But I'm giving you an example because what I'm going through, you're going through, everybody's going through. Αλλά σας δίνω ένα πραγματικό παράδειγμα γιατί αυτό που εγώ περνώ και εσύ το περνάς και ο καθένας. There is temptation with money. Υπάρχει πειρασμός με τα χρήματα. There is temptation with the opposite sex. Nowadays with the same sex. Υπάρχει πειρασμός με το αντίθετο φύλο και στις μέρες μας με το ίδιο φύλο. God didn't make it this way, but there is. Ο Θεός δεν τα έφτιαξε έτσι, αλλά υπάρχει και αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας. Now I'm not looking down on anybody who has any temptation because temptations are real, no matter how abnormal they are. Δεν υποτιμώ κανένα που περνά μέσα από αυτό το πειρασμό, γιατί οι πειρασμοί είναι πραγματικοί, ό,τι και να είναι. And if there is any kind of temptation, God can set you free by the resurrection of Jesus Christ. Και αν υπάρχει οποιουδήποτε είδους πειρασμός, ο Κύριος μπορεί να σε ελευθερώσει δια της Αναστάσεως του Ιησού. How many pastors have fallen one after the other? Πόσοι ποιμένες έχουν πέσει ο ένας μετά τον άλλο. I don't want to be the next one. Και δεν θέλω να είμαι ο επόμενος. And I cannot do it by myself. I need the help of the Holy Spirit. Και δεν μπορώ από μόνος μου να κρατηθώ. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. You need it too. Και εσύ τι χρειάζεσαι επίσης. You're going through temptations. Και εσύ περνάς από πειρασμούς. You're going through hell so many times. Και εσύ περνάς από κόλαση μερικές φορές. You're going through many fears so many times. There is real fear down here. Περνάς μέσα από φόβους μερικές φορές. Υπάρχει πραγματικός φόβος. And the devil is telling you, you're the next one to die this way. Και ο διάβολος σου ψιθυρίζει, είσαι ο επόμενος που θα πεθάνεις με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να το φωνάζεις, όχι εγώ, εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Satan, you're wasting our time with me. Σατανά, χάνεις την ώρα σου μαζί μου. Because even if you killed me, I'm going to see Jesus Christ. That's not good for you. Γιατί έστω και αν με σκοτώσεις, πρόκειται να δω τον Ιησού μου Χριστό και αυτό δεν είναι καλό για σένα. But listen to this. Αλλά ακούστε αυτό. I only allow God to take my life when my time is up and I have done His work. Επιτρέπω μόνο στο Θεό να πάρει τη ζωή μου και αυτό. Όταν τελειώσουν οι μέρες μου και το έργο του θα γίνει. So when the devil is trying to scare you, say, I'm dead to these fears of this world. Έτσι όταν ο διάβολος προσπαθεί να σε φοβήσει, πες του, είμαι πεθαμένος στους φόβους αυτού του κόσμου. I don't have any more money, I'm gonna die in lack. Δεν έχω άλλα λεφτά, θα πεθάνω από έλλειψη. And there is so many other real temptations in life. Και υπάρχουν τόσοι άλλοι πολλοί πειρασμοί στη ζωή. For all of us. Για όλους μας. For little ones, adults, men and women, for everybody. Για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους, άντρες και γυναίκες επίσης. But the Bible is teaching us. Αλλά η Βίβλος μας διδάσκει. I'm dead to the things of this world. Είμαι πεθαμένος στα πράγματα αυτού του κόσμου. I have to exercise faith every day of my life and say, no, I'm dead. Πρέπει να εξασκώ πίστη καθημερινά στη ζωή μου και να λέω, όχι, είμαι νεκρός προς αυτό. On Friday, our youth had an excellent teaching. They got a booklet of verses. Την Παρασκευή η νεολαία μας είχαν μια υπέροχη διδασκαλία και πήραν αρκετά εδάφια σε σημειώσεις. Σε μορφή βιβλιαρίου. Σε μορφή σαν βιβλιαράκι. And they were exposed to purity teaching. Και εκτέθηκαν στη διδασκαλία της αγνότητας. By pure leaders. Από αγνούς ηγέτες. So praise the Lord for that. Έτσι δόξα στον Κύριο. We need to take a stand against the fear of this world. Χρειαζόμαστε να πάρουμε θέση ενάντια στους φόβους αυτού του κόσμου. But I'm a young man and I'm only one in a million. Μα είμαι νεαρός άνθρωπος και είμαι ένας στο εκατομμύριο. You can still go through youth pure. Ακόμα και τότε μπορείς να περάσεις μέσα από την εφηβεία και να παραμείνεις αγνός. You can stay pure by the power of God. Μπορείς να παραμείνεις αγνός δια του αίματος του Ιησού. How can you do that? Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Only by shouting I'm dead when your friends say, hey, come with me, come to this party and this party. Say, I'm dead to this world. Μόνο με το να λε
λες είμαι νεκρός προς τα πράγματα αυτού του κόσμου και όταν οι φίλοι σου σου ψιθυρίζουν, έλα σε αυτό το πάρτι, έλα μαζί μας, να λες είμαι νεκρός σε αυτά. Can you dare say this to them? Τολμάς να το πεις αυτό το πράγμα? Τολμάς να το πεις αυτό? If you dare say these things, then you are alive to God and dead to this world. Αν τολμάς να το πεις αυτό στους φίλους σου, τότε είσαι ζωντανός προς τον Κύριο και νεκρός προς αυτά του κόσμου. That's true Christianity. Αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός. Alive for the things that are above. Ζωντανός στα άνωθεν. Dead to the things that are below. Και νεκρός για τα πράγματα της γης αυτής. Amen. Can it go through youth pure? Μπορούμε να περάσουμε μέσα από την εφηβεία και να παραμείνουμε αγνοί μέσα από την νεότητα? Yes, we can. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. But if we've missed it, αλλά έστω και αν έχουμε χάσει το στόχο μας, we still want to help you. Και πάλι θέλουμε να βοηθήσουμε. Amen. Amen. So you continue pure. Ούτως ώστε να συνεχίσεις μέσα σε αγνότητα. Can we do that? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? And not look down on somebody who missed it already. Και όχι να υποτιμούμε κάποιον που έκανε λάθος σε αυτόν τον τομέα. We are going to protect the next generation. Θα προστατεύσουμε την επόμενη γενεά. To the best of our ability, giving them the word of God. Με τις καλύτερες ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός. You fell, get up again. Εάν έπεσες, σήκω και πάλι. I'm here for you. Είμαι εδώ μαζί σου. I encourage you to repent and plead the blood of Jesus. Σε ενθαρρύνω να μετανοήσεις και να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού. Because somebody who fell and knows what it means really. Γιατί κάποιος που έπεσε και πραγματικά ξέρει τι σημαίνει. He says. And really repented. Και πραγματικά έχει μετανοήσει. He is one of the greatest chances to stay pure for the rest of his life. Έχει μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες να παραμείνει αγνός για το υπόλοιπο της ζωής του. Μια από τις δυνατότητες να παραμείνει αγνός για το υπόλοιπο της ζωής του. Ξέρετε γιατί? Show me a person who has been in sin and has repented. Δείξε μου έναν άνθρωπο που έπεσε σε αμαρτία αλλά μετανόησε. You know how I know he has repented? Ξέρετε πώς καταλαβαίνω εάν μετανόησε? I know if he hates that specific sin. Θα το ξέρω όταν μισεί αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία με όλο του το είναι. Do you hate your sin or love it, or try Μισάς την αμαρτία σου ή την αγαπάς, τη χαϊδεύεις? Or trying to excuse it. Ή προσπαθείς να τη δικαιολογήσεις? I've sinned against the Lord. Έχω αμαρτήσει ενώπιον σου, Κύριε. I've sinned against the Lord. Έχω αμαρτήσει ενώπιον σου, Κύριε. I need you more than that. I need you more than this earth needs fresh rain. Σε χρειάζομαι περισσότερο. In a dry land. Από ό,τι χρειάζεται αυτή η διψασμένη γη, το νερό. Like the deer that panteth for the water, so that pants my soul for the Lord. Όπως η έλαφος ποθεί το καθαρό νερό, έτσι η ψυχή μου ποθεί εσέναν, Κύριε. And the one who fell and got up, he wishes he had the chance. You have to stay pure. Και αυτός που έπεσε και μετανόησε εύχεται να είχε την ευκαιρία που εσύ έχεις τώρα. Let me remind you of what I said before. Θέλω να σου υπενθυμίσω αυτό που είπα προηγουμένως. All of us. Όλοι μας. And none of us. Και κανένας από μας. Is not excluded. Δεν εξαιρείται. Nobody can be can satisfy the righteousness of God. No one except the blood of Jesus Christ. Κανένας από μας δεν μπορεί να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Κανένας παρά μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Και να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. No one. Κανένας. Because if you manage to live a pure and holy life to the best of your ability. Γιατί έστω και αν τα καταφέρεις να ζήσεις την πιο άγια ζωή με όλες σου τις προσπάθειες. And yet in a corner of your mind you think, you know, it's, you know, you take credit for yourself. Και σε μια γωνίτσα της διάνοιας σου πάρεις την πίστοση για αυτό που κάνεις. You are done. Τότε τελείωσε. Or in the English, you are undone. Και στα αγγλικά,
Είσαι ξοφλημένος. All of us need to trust Jesus. Όλοι χρειάζεται να εμπιστευτούμε τον Ιησού. But we carry responsibility to live a holy life. Αλλά μεταφέρουμε, έχουμε την ευθύνη να ζήσουμε μια άγια ζωή. All of us have a problem of setting our affection on things below. Όλοι have the responsibility. Έχουμε την ευθύνη να φρονούμε τα άνωθεν. To resist the και να αντιστεκόμαστε στα the things that are below on πράγματα the earth. Που είναι επί της γης. All of us need to resist that. Όλοι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Remember this. I am as alive as never before. Να θυμάστε αυτό, είμαι τόσο ζωντανός παρά ποτέ, όσο ποτέ. For the things that are above. Για τα άνωθεν. And I am as dead as never before. Και είμαι τόσο πεθαμένος όσο καμία άλλη φορά. Όσο ποτέ προηγουμένως. For the things of this earth. Για τα πράγματα αυτού του κόσμου. May the Lord help us all. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Yes. Amen. Χειροκρότατε για να τελειώσω. Αμέν. Δόξα στον Κύριο. Για τον Κύριο. Αμέν. Δεν θα τελειώσω όμως. I am as alive as never before. Verse 1. Εδάφιο 1. Είμαι όσο ζωντανός παρά όσο ποτέ. I am as dead as never before. Verse 3. Και εδάφιο 3. Είμαι τόσο πεθαμένος όσο ποτέ. But verse 2 makes the difference. Αλλά το εδάφιο 2 κάνει τη διαφορά. You are alive for the things above if you set your affection on the things above. Είσαι ζωντανός ως προς τα άνωθεν εάν φρονείς τα άνωθεν. And you are dead to this world if you set your affection to the things that are above. Και είσαι πεθαμένος προς τα πράγματα του κόσμου μόνο όταν φρονείς τα άνωθεν. Όταν θέσεις την καρδιά σου, τη σκέψη σου, your mind, your strength, your energy in the things above. Όταν θέσεις όλη την καρδιά σου, την ενέργεια σου, τη δύναμη σου στα άνωθεν. We are dead and our life is hid with Christ in God. Είμαστε νεκροί και η ζωή μας είναι κεκριμένη μετά του Χριστού. When Christ, who is our life. Όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας. You see what happens? The people who really love the Lord. Οι άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν τον Κύριο. Have set their affection on the things above. Έχουν θέσει φρονούν τα άνωθεν. This is what their life is. Αυτή είναι η ζωή τους. Christ. Ο Χριστός. Remember Paul? Θυμάστε τον Απόστολο Παύλο. He said, for to me to live is Christ. Είπε, διότι το να ζω είναι ο Χριστός. To live is Christ. Το να ζω είναι ο Χριστός. And to die is gain. Και το αποθανήν είναι κέρδος. And same apostle Paul says. Και ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέει. When Christ, who is your life, Christ is supposed to be our life. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών, ο Χριστός πρέπει να είναι η ζωή μας. What is your life? Ποια είναι η ζωή σου? What are your interests? Τι είναι τα ενδιαφέροντα? What are your hobbies? Ποια είναι τα χόμπι σου? Now, don't start me with all these opposing things, suggestions. Μην μου αρχίσετε τώρα με όλες αυτές τις εισηγήσεις. How about tennis, volleyball, soccer? Τι γίνεται με το tennis, με το volleyball, με το ποδόσφαιρο? I didn't say anything about not being engaged in any activity. Δεν είπα να μην ενασχολείστε με οποιαδήποτε δραστηριότητα. I'm saying whatever you do in this life, keep your heart in heaven. Αλλά είπα. Και αυτό που λέω είναι ό,τι και να κάνεις σε αυτή τη ζωή να κρατάς τα μάτια σου, την καρδιά σου στα ουράνια. Because Christ is our life. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή μας. I may play soccer or volleyball or tennis.
παίξω τένις, βόλεϊμπολ, ποδόσφαιρο. Or guitar or piano. Η κιθάρα ή πιάνο. But Christ is my life. Αλλά ο Χριστός είναι η ζωή μου. Not soccer, not volleyball, όχι, not piano, not music. Christ is my life. Όχι το ποδόσφαιρο, όχι η μουσική, όχι το τένις, όχι οτιδήποτε άλλο, αλλά ο Χριστός είναι η ζωή μου. I'm preaching the gospel. I can't make this my idol. Μα εγώ κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ακόμα και αυτό μπορείς να το κάνεις είδωλο. God is jealous. Ο Θεός μας είναι ζηλότυπος. If I love preaching more than Christ, I am an undone person. Αν αγαπώ το κήρυγμα περισσότερο από ότι αγαπώ τον Κύριο Ιησού. Είμαι εξοφλημένος, λένε. Είμαι εξοφλημένος. Είμαι χαμένος. So don't worry about what's going on in your life. Don't worry about what's going on in your life. Άρα μην ανησυχείς για αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου. Don't worry about what's not going on in your life as well. Μην ανησυχείς για το τι δεν συμβαίνει στη ζωή σου επίσης. You're going through a big test. Διότι περνάς από μια μεγάλη δοκιμασία. And I pray you pass it. Και προσεύχομαι να περάσεις αυτή τη δοκιμασία. Μέσα από ένα τεστ. Μέσα από ένα. And I'm praying you pass this test. Ένα τεστ και προσεύχομαι να το περάσεις αυτό το τεστ. Εξετάσεις, αυτή είναι η λέξη. Περνάς μέσα από μια εξέταση και προσεύχομαι να περάσεις αυτές τις εξετάσεις. Maybe I should thank God for not having the thousands of people that I imagined one day. Ίσως θα έπρεπε να ευχαριστώ τον Κύριο γιατί δεν έχω τις χιλιάδες των ανθρώπων που φαντάστηκα κάποιες φορές. I have Christ. Έχω τον Χριστό. And he wants me to be satisfied with him. Και ο Κύριος θέλει να είμαι ικανοποιημένος μαζί του. Maybe you don't have the degree you wanted to have. Ίσως δεν έχεις το δίπλωμα που ήθελες να, το πτυχίο που ήθελες να έχεις. Maybe you don't have the husband you want to have. Ίσως δεν έχεις το σύζυγο που θα ήθελες να έχεις. Or the wife you wanted. Ή τη σύζυγο που θα ήθελες να έχεις. Stop for a moment and say thank you, Jesus. Σταμάτα για ένα λεπτό και πες σε ευχαριστώ, Κύριε. Because Christ is enough. Γιατί ο Ιησούς είναι υπεραρκετός. What if I got the best wife and lost Christ? Τι κι αν είχα την πιο τέλεια γυναίκα, την πιο τέλεια σύζυγο και έχανα τον Ιησού. Thank God for my woman, my wife. Ευχαριστώ τον Κύριο για τη σύζυγό μου. Εσύ γιατί δεν λες για το σύζυγό σου δηλαδή, μόνο εγώ θα λέω για τη σύζυγό μου. Μεταφράζω, τι λες λέω. Thank God for my wife. Δόξα στον Κύριο για τη σύζυγό μου. Βλέπετε. Άντε να μεταφράζω εγώ τώρα. Thank God for my wife. Δόξα στον Κύριο για τη σύζυγό μου. Isn't it better to have the best wife and have Christ in my heart? Δεν είναι καλύτερα να έχω την καλύτερη σύζυγο και να έχω και τον Ιησού στην καρδιά μου? But I am so, πώς το λέμε, χρεωμένος, in debt. Μα έχω τόσα πολλά χρέη. I don't know how I can get out of it. Δεν ξέρω πώς να βγω από αυτά. It's not God that put you in anyway. Δεν είναι ο Θεός που σε έβαλε μέσα σε αυτά τα χρέη. But stop for a moment and say thank you, Lord. Αλλά σταμάτα για μια στιγμή και πες σε ευχαριστώ, Κύριε. In all these debts. Μέσα από όλα αυτά τα χρέη. In all these disappointments. Μέσα από όλες αυτές τις απογοητεύσεις. In all these things that I have not received. Μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που πρόσπερα και δεν έλαβα. No matter what. Άσχετα με όλα τα άλλα. Christ is my life. Ο Ιησούς είναι η ζωή μου. Ask for the kingdom of God first and his righteousness. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού. And all these things will be added unto you. Και όλα τα άλλα θέλουν συμπροσθεθεί σε εσάς. So Father, today we want to say Christ is our life. Έτσι Πατέρα, αυτό το πρωινό θέλουμε να πούμε ότι ο Ιησούς είναι η ζωή μας. We want to say Christ is enough. Θέλουμε να πούμε ότι ο Ιησούς είναι υπεραρκετός. And we trust you for all the rest of the things. Και σε εμπιστευόμαστε για όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Yes, we have to care about the daily routine things in life. Ναι, θα πρέπει να φροντίσουμε την καθημερινή ρουτίνα της ζωής.
But at the same time, αλλά ταυτόχρονα, at the same time, ταυτόχρονα, our hearts should remain in heaven. Η καρδιά μας πρέπει να παραμένει στα ουράνια. Think about this. Σκεφτείτε αυτό. Το εξής. Think about this. Σκεφτείτε το εξής. In authority I am seated with Christ Jesus in heaven and I'm acting down in the earth while I'm seated in the heavens. Ως προς το θέμα εξουσίας είμαι συγκαθισμένος με τον Κύριον Ιησού στα ουράνια και εξασκώ αυτή την εξουσία εδώ κάτω στη γη. And at the same time I go through daily routine while my heart is in heaven. Και ταυτόχρονα περνώ μέσα από την καθημερινή ρουτίνα, παρόλα αυτά η καρδιά μου είναι στα ουράνια πράγματα. If you're not born again, give your heart to Jesus. Εάν δεν είσαι αναγεννημένος, δώσε την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό. First time I ever gave such a an instruction. Είναι η πρώτη φορά που έδωσα τέτοια οδηγία. Θα δώσω τέτοια οδηγία. If you're not born again, repeating, give your heart to Christ. Επαναλαμβάνω, εάν δεν είσαι αναγεννημένος, δώσε την καρδιά σου στον Κύριο Ιησού. But if you're born again, αλλά αν είσαι αναγεννημένος, send your heart to heaven before you go there. Στείλε την καρδιά σου στον ουρανό πριν εσύ πας εκεί.